Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών που διαφέρουν κατά 90 μοίρες. Έστω θήτα μια τυχαία οξία γωνία. Η γωνία που έχει διαφορά 90 μοιρών από την γωνία θήτα είναι προφανώς η γωνία 90 συν θήτα ή αλλιώς η π δεύτερα συν θήτα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς αυτής της γωνίας σε σχέση με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της αρχικής γωνίας θ. Για να το επιτύχουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τον μοναδιαίο κύκλο. Ξεκινάμε λοιπόν σχεδιάζοντας την γωνία π δεύτερα συν θ μέσα στον μοναδιαίο κύκλο, που όπως γνωρίζουμε είναι ένας κύκλος με κέντρο την αρχή των αξώνων και ακτίνα 1. Εφόσον το π δεύτερα σε μοίρες είναι ίσο με 90 και η γωνία θ είναι οξία, τότε είναι προφανές ότι η γωνία π δεύτερα συν θ θα βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Έστω λοιπόν μ, το σημείο στο οποίο η πλευρά της γωνίας π δεύτερα συν θ τέμνει τον μοναδιαίο κύκλο. Από το σημείο μ, φέρνουμε ευθεία κάθετη στον άξονα των ημιτόνων, δηλαδή τον κατακόρυφο άξονα, έως ότου αυτή συναντήσει τον μοναδιαίο κύκλο στο πρώτο τεταρτημόριο, στο σημείο ν. Ονομάζουμε επιπλέον K το σημείο στο οποίο το ευθύγραμμο τμήμα μίνι τέμνει τον άξονα των ημιτόνων. Τα τρίγωνα που σχηματίζονται όμικρον μη K και όμικρον K ν είναι ίσα γιατί πρώτον είναι ορθογόνια, δεύτερον έχουν την πλευρά όμικρον K ως κοινή και τρίτον οι πλευρές όμικρον μη και όμικρον ν είναι ίσες ως ακτίνες του κύκλου. Έτσι λοιπόν, από το κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων που λέει πως δύο ορθογόνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν δύο οποιασδήποτε πλευρές τους ίσες, αποδεικνύεται πράγματι η ισότητά τους. Επιπλέον, από αυτή την ισότητα θα ισχύει ότι η πλευρά ΚΜ θα είναι ίση με την πλευρά ΚΝ. Από την ισότητα των τριγώνων όμως, θα έχουμε ότι αν οι συντεταγμένες του σημείου ν είναι χ, ψ, τότε οι συντεταγμένες του σημείου μ θα είναι της μορφής μείον χ, ψ. Δηλαδή, τα σημεία ν και μ θα έχουν αντίθετες τετμημένες, τα χ τους, και ίσες τεταγμένες, τα ψ τους. Εφόσον όμως βρισκόμαστε μέσα στον μοναδιαίο κύκλο, κάθε σημείο του κύκλου, εκτός από τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες, μπορεί να περιγραφεί και χρησιμοποιώντας την γωνία στην οποία αυτό αντιστοιχεί. Γνωρίζουμε εξ αρχής ότι το σημείο μ αντιστοιχεί στην γωνία π δεύτερα συν θ. Άρα, οι συντεταγμένες του μπορούν να γραφούν στην μορφή συνημίτονο π δεύτερα συν θ, κόμμα ημίτονο π δεύτερα συν θ. Απομένει να βρούμε τώρα σε ποια γωνία αντιστοιχεί το σημείο ν. Έχουμε όμως ότι αρχικά η γωνία μη όμικρον κ είναι ίση με θ, μιας και ολόκληρη η γωνία μας ήταν η π δεύτερα συν θ, το π δεύτερα είναι 90 μοίρες, έτσι λοιπόν αυτό που απέμεινε, το μη όμικρον κ, θα είναι πράγματι ίσο με θ. Από την ισότητα των τριγώνων όμως, έχουμε ότι η γωνία μη όμικρον κ είναι ίση με την γωνία κ όμικρον ν. Άρα λοιπόν και η γωνία κ όμικρον ν θα είναι ίση με θ. Η γωνία ν όμικρον λάμδα όμως, που είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει, είναι ό,τι περισσεύει από το πρώτο τεταρτημόριο, δηλαδή από 90 μοίρες, εάν βγάλουμε την γωνία θ. Έτσι λοιπόν, η γωνία λάμδα όμικρον ν θα είναι η π δεύτερα μείον θ. Άρα, το σημείο ν αντιστοιχεί στην γωνία π δεύτερα μείον θ, κάτι που σημαίνει ότι οι συντεταγμένες του μπορούν να γραφούν στην μορφή συνημίτονο π δεύτερα μείον θ, κόμμα ημίτονο π δεύτερα μείον θ. Αν τώρα συνδυάσουμε όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως και κυρίως το ότι τα σημεία μη και ν έχουν αντίθετες τετμημένες και ίσες τεταγμένες, τότε θα έχουμε ότι το ημίτονο του π δεύτερα συν θ θα είναι ίσο με το ημίτονο του π δεύτερα μείον θ, ενώ το συνημίτονο του π δεύτερα συν θ θα είναι ίσο με το μείον συνημίτονο του π δεύτερα μείον θ. Τέλος, αν θέλουμε να συνδέσουμε την γωνία π δεύτερα συν θ απευθείας με την γωνία θ και γνωρίζοντας ότι ισχύει πως το ημίτονο του π δεύτερα μείον θ είναι ίσο με το συνημίτονο θ και ταυτόχρονα το συνημίτονο του π δεύτερα μείον θ είναι ίσο με το ημίτονο θ, θα έχουμε τελικά ότι το ημίτονο του π δεύτερα συν θ θα είναι ίσο με το συνημίτονο θ, ενώ το συνημίτονο του π δεύτερα συν θ θα είναι ίσο με το μείον ημίτονο θ.
Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.